Εντωμεταξύ, στο θέμα των υποκλοπών, χθες σας θυμίζω ότι είχαμε μία συνομιλία πολύ ζωηρή με τον εμπειρογνώμονα για τον τρόπο που λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες, τον κύριο Πικραμένο. Η διαφωνία ήταν για τους Ισραηλινούς τεχνικούς. Ο κύριος Πικραμένος μετά το τέλος της εκπομπής το έψαξε περαιτέρω. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που από έναν διάλογο παίρνουν μερικά πράγματα, ένθεν κακήθεν, με προβληματίζονται, το ψάχνουν παρακάτω και τελικά από ό,τι φαίνεται έβγαλε ένα λαγό. Τι λέει ο λαγός? Ότι υπάρχει ο Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας για ΕΘΑ 5ος κλάδος που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ΜΕΦΕΚ στις 22/9/20, που προβλέπει ότι η εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού για λοδαπούς μπορεί να εκδοθεί κατόπιν ελέγχου από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές της χώρας που είναι επίκος, ο αλλοδαπός, με την προϋπόθεση διμερούς συμφωνίας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Κόλλημα έκδοσης εξουσιοδότησης είναι η αδίποτε σχέση με υπηρεσίες πληροφοριών ξένων κρατών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας. Εγώ, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ψάχνουν. Έχεις μια διαφωνία, το ψάχνουν περαιτέρω. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Καλημέρα και πάλι, κύριε Σαχίνη. Προκύπτουν κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Μάλιστα. Εδώ όμως προκύπτει λαγός. Προκύπτει λαγός γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο από το 2020. Το είχα πει και χθες, νομίζω. Είναι ο Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας. Εν ολίγης, υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, όπως και πληροφοριακά συστήματα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από το ίδιο το κράτος ως εθνική διαβαθμισμένη πληροφορία, παύλα υλικό. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι στο ΓΕΘΑ ο πέμπτος κλάδος που ασχολείται με τις στρατιωτικές πληροφορίες έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση που λέγεται Διεύθυνση Ασφάλειας. Αυτή λοιπόν η διεύθυνση με βάση νόμο του 2020 έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εξουσιοδοτεί όλους όσοι μπαίνουν σε λεγόμενες ευαίσθητες εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει διαβαθμισμένο υλικό. Βλέπε και ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι όσοι ασχολούνταν στο ΚΕΤΙΑΚ ή ακριβώς στο δεύτερο κτίριο, όπως αναφέρει ο κύριος Λαμπρόπουλος στο Βήμα, που αφορούσε το σύστημα νομίμων συνακροάσεων και το σύστημα του Πρεταντόρ, θα έπρεπε να έχουν εξουσιοδοτηθεί, ενώ όλοι, και οι αστυνομικοί που είχαν αποσπαστεί και οι Ισραηλινοί και άλλα στελέχη της Κρικέλ, αν προκύψει εμπλοκή και αυτής της εταιρείας, από την Διεύθυνση Ασφάλειας του ΓΕΘΑ. Ειδικά για υπηκόους ξένων κρατών, βλέπε Ισραηλινούς τεχνικούς, θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει επικοινωνία της Διεύθυνσης Ασφάλειας του ΓΕΘΑ με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης του Ισραήλ, ούτως ώστε να τσεκάρουμε το ποινικό μητρώ των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αλλά για να γίνει αυτό θα έπρεπε η Ελλάδα με το Ισραήλ να έχει υπογράψει μια διμερή σύμβαση ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών. Διότι αυτές οι πληροφορίες, πέρα από προσωπικού χαρακτήρα, έχουν και μια διαβάθμιση. Αν δεν γίνανε όλα αυτά, από ό,τι θεωρώ δεν γίνανε, διότι αν λειτουργούσε υποπλήρη μυστικότητα όλη αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, καταλαβαίνετε ότι δεν κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν θέμα και παραβίασης του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας, που σημαίνει ότι ανοίγει ακόμα πιο πολύ βεντάλια. Πείτε μου κάτι, αν κάποιοι από τους Ισραηλινούς έχουν οποιαδήποτε σχέση, και κάποιοι φέρονται να έχουν, αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία με το Ισραήλ, με τα ποινικά μητρώα, θα πρέπει οι συγκεκριμένοι πολίτες να μην έχουν ιαδήποτε, το γράφει ο νόμος ρητά, σχέση με υπηρεσίες πληροφοριών στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα. Αν λοιπόν αυτά τα στελέχη στο παρελθόν είχαν υπηρετήσει στις συγκεκριμένες διοικήσεις 81 ή 8200 της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, σημαίνει, άσχετα
αν είναι άνθρωποι που ανήκουν πλέον στον ιδιωτικό χώρο και κάνουν καριέρα, θα έπρεπε αυτόματα να υπήρχε κόλλημα εξουσιοδότησης. Μάλιστα. Εγώ εικάζω, κύριε Πικραμένε, και χαίρομαι γιατί το ψάξατε. Δεν έχει, ναι. Μου γράψαν πολύ γιατί τέτοια ένταση χθες. Μέσα από την ένταση και το διάλογο προκύπτει όμως ότι ένας άνθρωπος κάθισε κάτω. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, λέω, κύριε Πικραμένε. Εγώ θέλω. Να βοηθήσουμε και την εισαγγελική. Άλλο έρευνα. Θέλω να γίνει κατανοητό. Έχετε παρακλάδια όλο αυτού. Όλη αυτή τη υπόθεση. Το ένα έχει να κάνει με τις λεγόμενες νόμιμες εντός εισαγωγικών ακροάσεις της ΕΕΠ. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί δεν τηρήθηκαν οι δικλείδες ασφαλείας. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη λειτουργία του Πρεταντόρ, την οποία αναγνώρισε επίσημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του με τον κύριο Χατζηνικολάου. Το τρίτο έχει να κάνει το ενδεχόμενο να υπάρχει backdoor, διαρροή όλων αυτών των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί προς τρίτες υπηρεσίες πληροφοριών. Το τέταρτο έχει να κάνει, το υπονόησε ο κύριος Γιάννης, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, ο δημοσιογράφος της Καθημερινής, ο οποίος είπε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς σε ΕΛΑΣ και ΕΥΠ με εμπόριο υποκλοπών σε επιχειρηματικά συμφέροντα στην Greek Mafia και στο οργανωμένο έγκλημα. Και η πέμπτη διάσταση είναι αυτό που λέμε σήμερα, ο Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας και κατά πόσο έχουν τηρηθεί διαδικασίες. Πέντε λοιπόν φάκελοι εντός του μεγάλου φακέλου που λέγεται υποκλοπές. Μάλιστα. Εγώ κρατάω ότι μετά τον έντονο διάλογο, εσείς ψάξατε περαιτέρω, έχετε βρει εδώ, επαναλαμβάνω, ένα λαβράκι. Και εδώ καταδεικνύεται, κατά τη γνώμη μου, κύριε Πικραμένε. Το έχω διασταυρώσει, δεν θέλω να πω από πού, αλλά το έχω διασταυρώσει από ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα εν τον. Εγώ θέλω να πω λοιπόν και εικάζω ότι εμείς απλά ανοίξαμε την πόρτα και μπήκαν μέσα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ούτε πιστοποιητικά, ούτε πιστοποιήσεις, ούτε που ήταν πριν, ούτε τίποτα. Κάναν τη δουλειά και φύγανε. Τελεία. Αν είχαν ακολουθηθεί διαδικασίες, ουδέποτε θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα. Και να ξέρετε, αυτό το σύστημα. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Λειτουργούν στα υπόλοιπα κράτη, δηλαδή στη Γαλλία που ζω εγώ, υπάρχει από το 2017, ενώ τα κακόβουλα λογισμικά, μόνο που υπάρχουν οι δικλείδες, υπάρχει τεκμηρίωση, υπάρχει επιδίωξη σκοπού και προσοχή, κάτι το οποίο δεν προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο. Αφορά αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις αντιτρομοκρατίας. Δεν μπορείς δηλαδή να το χρησιμοποιήσεις επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη δημόσια υγεία ή την οικολογική ισορροπία ή την κοινωνική συνοχή. Είναι για καθαρά χοντρές περιπτώσεις. Μάλιστα. Στη Γαλλία το χρησιμοποιούν για περιπτώσεις ισλαμιστικής τρομοκρατίας, ακροδεξιάς ή ακροαριστερής τρομοκρατίας. Εκεί που έχουμε θύματα δηλαδή, εκεί που πεθαίνει κόσμος. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, το τελευταίο στάδιο, το τελευταίο εργαλείο που έχει μία υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας για να εντοπίσει δολοφόνους. Είναι το πλέον αυστηρό μέτρο παράβασης της ιδιωτικότητας, γίνεται όμως για επίγοντες λόγους εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πικραμένε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις περαιτέρω πληροφορίες. Για μένα πρακτικά σημαίνει ότι στο ΓΕΘΑ πρέπει να μας πούνε αν έχει δοθεί ή όχι μια τέτοια έγκριση. Άρα κάποιοι γνώριζαν για την εγκατάσταση του κακόβουλου λογισμικού. Δεν μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ΚΕΤΙΑΚ θεωρείται με βάση τον εθνικό αυτό κανονισμό, να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το ΚΕΤΙΑΚ είναι υποχρεωμένο με βάση αυτόν τον εθνικό κανονισμό να ενημερώσει το ΓΕΘΑ ότι θα προβεί στη συγκεκριμένη διαβαθμισμένη σύμβαση. Μάλιστα. Και ότι θα έρθει κάποια εταιρεία από απ' έξω να κάνει κάποια εργολαβία. Το ΓΕΘΑ δεν μπορεί να το ξέρει εκ των προτέρων. Αν το ΚΕΤΙΑΚ λοιπόν δεν είπε τίποτα, το πρόβλημα βρίσκεται στο ΚΕΤΙΑΚ, δεν βρίσκεται στο ΓΕΘΑ. Το ΓΕΘΑ απλώς μπαίνει στη διαδικασία προσέξτε, να εκδώσει τα πιστοποιητικά. Προσέξτε, μετά από έτσι όπως το λέτε, αλλά αν δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα πολιτικά, ποιος εγγυάται ότι δεν υπάρχει και διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών για θέματα άμυνας? Ποιος το εγγυάται? Αυτό είναι η άλλη υπόθεση που σας λέω, το backdoor. Πέντε αυτή τη στιγμή, πέντε υποθέσεις, πέντε φάκελοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν όλη τη βεντάλια των υποκλοπών. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.